Θα ξεκινήσουμε, συνάδελφοι, το τέταρτο μέρος με Βιέννη. Θα ξεκινήσουμε, Λευτέρης Δερμιτζάκης, ο κύριος Δερμιτζάκης, μόνιμος κάτοικος με καταγωγή από την Κρήτη. Να τον καλησπερίσουμε. Πώς είστε, κύριε Δερμιτζάκη? Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, μια χαρά. Είμαστε... Πολύ ζέστη εδώ πέρα, πολύ ζέστη. Εδώ να δείτε σήμερα, εδώ να δείτε. Δεν παλεύετε που λένε η κατάσταση. Εσείς όμως έχετε μελτέμια, εμείς εδώ πέρα δεν έχει καθόλου άπνοια. 37 βαθμούς, υγρασία μεγάλη, είναι απελπισία. Και αν θέλετε να βουτήξετε και κάπου, δεν μπορείτε, ε? Εντάξει, ο Δούναβης κοντά είναι. Ναι. Έχει μέρος να κολυμπήσει, αλλά εντάξει, άλλο θάλασσα, άλλο στο ποτάμι, διαφορετικά. Για πείτε μας λίγο το σύνθημα και το μήνυμα που στέλνει εκεί η περιοχή, η Έλληνες περιοχής, η Κρητική, εδώ στην Κρήτη τώρα, στην καρδιά του καλοκαιριού, ποιο είναι? Ξέρετε, τελευταία εκπομπή σήμερα, μας έχετε βοηθήσει πολλές φορές, όμορφη επικοινωνία. Τι έχετε να πείτε? Ότι όλοι θα φύγουν και θα πάνε στην πατρίδα τους, γιατί δεν αντέχουν άλλο εδώ πέρα. Ναι. Άρχισε πάλι η κορώνα, πολύ ζέστη, έχουν κουραστεί όλοι τους. Θέλουν να φύγουν, πόλεμος, ενέργεια, όλα αυτά. Θα φύγουν να ξαναγυρίσουν όμως μετά πάλι πίσω, ε? Ναι, φυσικά, φυσικά. Αλλά είναι όλοι τους για διακοπές, όλοι θέλουν να φύγουν. Όλοι θέλουν να φύγουν. Πότε προγραμματίζουν εκεί οι Έλληνες την κάθοδο στην Ελλάδα? Κανονικά όταν έχουν παιδιά στο σχολείο, Ιούλιο-Αύγουστο φυσικά. Αλλιώς Σεπτέμβριο, μετά το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Εδώ λέγεται Θησίο, στα Θησίο είναι ο ναός του Θησέα. Ναι. Είναι γύρω στα 1800 το χτίσανε. Και γίνονται εδώ πολλές εκθέσεις και φωτογράφηση γάμπων. Έχουν έρθει και κριτική εδώ πέρα και έχουν φωτογραφηθεί. Α, μάλιστα. Γι' αυτό το έχω βάλει. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δερμιτζάκη. Τα ξαναλέμε. Σας ευχαριστούμε. Περιμένω τον Οκτώβρη, είπαμε. Βέβαια, το έχουμε πει αυτό. Για την παιδεία στη Βιέννη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν.